Θέλω να βγω από όλο αυτό το βάσανο. Θέλω να γίνω άνθρωπος, θέλω να ζήσω. Πανελλαδικές διαστάσεις έλαβε το πρόβλημα που βγήκε στην επιφάνεια από τον 27χρονο καβαλιώτη Μπάμπη Παπαδόπουλο, που πριν από λίγες εβδομάδες ανέβηκε στην ταράτσα της περιφέρειας στην Κομοτηνή, απειλώντας να αυτοκτονήσει. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, ήθελε απλά να ακουστεί η φωνή του, που ζήταγε βοήθεια για να απεξαρτηθεί από τον τζόγο και να ευαισθητοποιήσει την πολιτεία να δημιουργήσει κέντρα απεξάρτησης ανθρώπων που κινδυνεύουν να χάσουν τα πάντα από τον τζόγο. Κοίταξα κάτω. Δεν υπήρχε φόβος, δεν υπήρχε τίποτα μέσα. Καταρχήν ήμουνα σε μια κατάσταση απόγνωσης. Ψυχολογικά άσχημης πάρα πολύ, αλλά κυρίως απόγνωσης. Σε αυτά τα χρόνια που έχουν περάσει μέχρι τώρα, επειδή υπάρχει μια επανάληψη συνεχής, υπάρχει μια ροή σε αυτό, σταματάω, ξαναπαίζω. Καταλαβαίνεις κάποια στιγμή ότι δεν γίνεται άλλο. Ας πούμε, πρέπει κάτι να γίνει. Εγώ δεν μπορούσα όμως στην πόλη μου, να πω, να βρω κάποια άλλη λύση. Έχω επισκεφτεί ψυχολόγο. Έχει τύχει δύο φορές να το δουλέψω, να δω, ρε παιδί μου, μήπως πιαστώ από εκεί. Mm-hmm. Δεν κατάφερε, εντάξει, ίσως να μην είχα και την ανάλογη θέληση, πραγματική θέληση τότε, αλλά θεώρησα ότι δεν με βοηθάει μόνο αυτό. Δικά μου άτομα, δικοί μου άνθρωποι, μπήκα στη διαδικασία από κοντά, ας πούμε, μήπως μπορέσω και κάνω κάτι. Δεν μπορεί να γίνει κάτι. Και στην ουσία εγώ έμενα με το, εντάξει, αυτή είναι η κατάσταση, άλλη λύση δεν υπάρχει, ας πούμε. Πρέπει κάτι όμως να γίνει, δεν γίνεται. Τι, κάτω από το χαλάκι μια ζωή, εντάξει, κάποια στιγμή έρχεται και σκάει αυτό. Τον Μπάμπη λίγες μέρες μετά την απόπειρα πλησίασαν άνθρωποι της εκπομπής της Τατιάνα Στεφανίδου, ζητώντας του να δημοσιοποιήσει το πρόβλημά του με αντάλλαγμα την είσοδό του, όπως ο ίδιος επιθυμούσε, σε κέντρο απεξάρτησης, για να σώσει τη ζωή του και να μπορέσει να ζήσει επιτέλους με το παιδί του σαν κανονικός άνθρωπος. Αρρώστηνα σε βαθμό που όταν δεν είχα λεφτά, προσπαθούσα να βρω τρόπο για να βρω λεφτά και έμπαινε το μυαλό σε διαδικασία να σκέφτεται πράγματα που δεν είχε μπει ποτέ του να κάνει. Πώς μπορείς να βρεις λεφτά όταν δεν έχεις, να κλέψεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν θες να πιστέψεις ότι είσαι εθισμένος, γιατί νομίζεις ότι το ελέγχεις. Δεν το ελέγχεις σε καμία περίπτωση. Είναι ανάμεικα τα συναισθήματα. Μπορεί να πάρεις από ευχαρίστηση, από χαρά, να νιώσεις χαρούμενος, μέχρι να στεναχωρηθείς. Και τα δύο, τα συναισθήματα, ας πούμε, παράδειγμα, εμένα με γεμίζανε, στην ουσία. Με ευχαριστούσε το ότι κερδίζω, μπορεί να με δυσαρεστούσε ότι χάνω, αλλά ξανά μπαινα στη διαδικασία να πάρω αυτή την ευχαρίστηση. Δηλαδή, είναι κάποια κενά, ίσως, που γεμίζουν. Που γεμίζουν στον εαυτό μας. Οι μαρτυρίες του νεαρού Μπάμπη, συγκλονιστικές. Διηγείται πως έμπλεξε με τον τζόγο, αρχικά για πλάκα με τους φίλους του, και πως η πλάκα έγινε αιμονή για τον ίδιο. Πως έφτασε να παίζει όλο του το μισθό και να σκέφτεται να κλέψει ή να παίρνει δανεικά από παντού για να ικανοποιήσει το πάθος του. Παίζει να έπαιρνε το μισθό σου ως πολιτής στο τέλος του μήνα, ναι, και να τότε, τον έχανες όλο. Όταν ξεκίνησα, δεν είχα υποχρεώσεις διαφόρων ειδών. Νίκιαζα, δεν έμενα μόνος μου, έμενα με την οικογένειά μου. Κοινώς έπαιζα όλα τα χρήματα. Εκεί λοιπόν άρχισες να παίζεις μεγαλύτερα ποσά. Έφτασε ποτέ να πάρεις το μισθό σου και να τον παίξεις όλο την πρώτη μέρα που τον πήρες? Και το μισθό μου και δανεικά να πάρω. Α, έφτασε. Ναι, βέβαια. Πόσες φορές έχεις χάσει όλο το μισθό την πρώτη μέρα? Πολλές φορές. Πολλές. Ναι, τις πρώτες μέρες, ας πούμε, να μην έχεις λεφτά. Αυτό έγινε πάρα πολλές φορές. Γενικώς, σκαρφίζεσαι πολλά πράγματα να κάνεις για να βρεις λεφτά. Στις χειρότερες περιπτώσεις δεν είχα φτάσει τόσο. Έφτανα βέβαια να πάρω από το πορτοφόλι της μάνας μου λεφτά. Να, δεν έκλεβα κάποιον άλλον άσχετο, αλλά έκλεβα την ίδια μου τη μάνα. Εντάξει, μπορεί να φτάσεις σε διάφορα στάδια, πιστεύω, για να σε άλλα επίπεδα να πας, για να βρεις τα χρήματα για να ξαναπαίξεις. Δεν τελειώνει αυτό. Μέσα σε όλο αυτό το πράγμα, επειδή πρώτα απ' όλα λες ψέματα στον εαυτό σου, λες ψέματα φυσικά και στους άλλους, έτσι, όποιο και να είναι το πρόσωπο, δεν έχει σημασία. Δες, είναι κάποια πράγματα που δεν σε αφήνουν μέσα σε αυτόν τον εθισμό. Δεν είναι κάτι απλό.
Ο εθισμός μου στην ουσία, στην προκειμένη ο τζόγος, δεν είχε να κάνει με πρόσωπα, με άτομα γύρω μου, με ανθρώπους, πολλές φορές και με το συνέστημα το ίδιο. Ενοχές είναι σχετικό να πω ότι είχα. Αν είχα πραγματικά ενοχές για κάτι και μπορούσα να το λύσω μόνος με το πρόβλημα, θα το έλυνα. Ένιωθα άσχημα πολλές φορές. Είναι λογικό να νιώσεις άσχημα, αλλά και πάλι, αν δεν έχεις κάνει κάτι γι' αυτό, για να έρθει το τέλος, ας πούμε, και να πεις ότι εντάξει, έχω επανέλθει ή κάνω βήματα, δεν αλλάζει κάτι. Αυτό θα πηγαίνει για μια ζωή, δεν σταματάει. Δεν σταματάει. Το παράδειγμα του Μπάμπη Παπαδόπουλου σίγουρα δεν είναι το μοναδικό, καθώς αυτό το πρόβλημα το αντιμετωπίζουν χιλιάδες άνθρωποι στη χώρα. Ίσως όμως η τραγική ιστορία του νέου αυτού ανθρώπου να πρέπει να κινητοποιήσει όλες τις αρχές και τους φορείς για να ασχοληθούν πραγματικά και σε βάθος με τη νέα μάστιγα του αιώνα, με το νέο ναρκωτικό που κλείνει σπίτια, διαλύει οικογένειες και φέρνει ανθρώπους σε απόγνωση, τον τζόγο.